Μετά την αυστηρή νομοθεσία και τον εκτεταμένο διωγμό, οι εθνικοί εξαφανίστηκαν. Από εδώ και πέρα έχουμε λιγοστέ αναφορέ. Από ό,τι φαίνεται όμω, διατηρήθηκε μία απομονωμένη μικρή αιστεία εθνικών στο κάστρο τη Μάνη, πλησιωμένη και από Σλάβου εθνικού, που αναφέρεται ότι έσβησε τον 10ο αιώνα, με τη δράση του Όσιου Νίκονο του Μετανοήτε. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον Κωνσταντίνο τον 7ο στην ίδια σχεδόν περιοχή του Μιστρά, τον 15ο αιώνα, έχουμε μια εθνική ζούσα ομάδα του πλήθωνο γεμιστού. Τα κείμενά του κάηκαν από τον Γιώργιο Σχολάριο, αυτόν που ανέλαβε το Πατριαρχείο επί Οθωμανοκρατία, ο οποίο Σχολάριο είχε φροντίσει πληθονο γεμιστου διαλύσει την ομάδα αυτή νωρίτερα. Από την ομάδα αυτή, ο Βυσαρίων έφυγε στη Δύση ως καθολικός επίσκοπος, καθώς και αρκετοί άλλοι ως μισθοφόροι. Ο Μιχαήλ Αποστόλη αναγκάστηκε να δώσει ομολογία πίστεως στον Κωνσταντίνο Πανεολόγο, τον Ιουβενάλη που αρ αρνήθηκε να υποκύψει, του έκοψε τη γλώσσα και το χέρι και ακολούθως τον έπνιξε ο Ραούλ Ισίς. Το επιβεβαιώνει ο σχολάριος σε επιστολή του στον Ισί, επενώντας τον για το καλό που έκανε στην εκκλησία και ενθαρρύνοντάς τον να εξολοθρεύσει με κάθε μέσον όλους τους ελληνιστάς. Εγώ μεν και σε και πάντα άρχοντα εκ Θεού καθεστώτα έθνη ή πόλη βουλήμην, αν εις τα πρωίας αποκτήνην πάντα στους αμαρτωλούς της γης. Του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους την ανομίαν. δε φίδεσθε των άλλων κακών και δίδοτε παρησίαν της διευθορώσει και ψωριώσει προβάτης απολύνε και διαφθύρην όλα τα πίμνια, τους γούν δισεβής και αλάστορας του τους ελληνιστάς, μάλλον δε της ευσεβίας ανεδής αποστάτας και πυρή και σιδήρο και ύδατη και πάση τρόπης εξάγεται της παρούσης ζωής, η μέλη ημίν της χριστιανής αληθέσιν είναι ή της των αρχωμένων σωτηρίας φροντίζεται. Γενάδιος.